Στέλιο μου, δύο ψήφους έχει η Κωνσταντίνα, μία ψήφο έχει η Έρη. Είναι πολύ σημαντική η δική σου απόφαση. Για πες ναι. μας. Ξεκινώντας θέλω να σας πω ότι θαυμάζω και τις δυο σας εξίσου για διαφορετικούς λόγους και για επίσης διαφορετικούς λόγους. Χαίρομαι που είστε εσείς οι δύο μπροστά, γιατί αυτή την εβδομάδα εσείς έπρεπε να είστε. Εκτός από τα κορίτσια που έχουν ασυλία, τα οποία είναι πιο αδύναμα από εσάς, αλλά για εμένα είχα τις πιο αδύναμες εμφανίσεις εβδομάδας και οι δύο. Για διαφορετικούς λόγους. Η Έρη, γιατί είτε δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς όσο πρέπει με το παιχνίδι, είτε γιατί έχεις υπερβολική αυτοεπίθεση για κάποια πράγματα τα οποία αφορά στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου, τα οποία ενδεχομένως από άλλους να μην είναι τόσο αποδεκτά όσο είναι από σένα, για σένα και τον κύκλο σου. Και Κωνσταντίνα, εσύ έχεις κάτι που εμένα με εγωιτεύει πάρα πολύ. Το ότι είσαι παντελώς απαίδευτη, ήρθες εδώ χωρίς να ξέρεις τίποτα, με μια πάρα πολύ δυνατή προσωπική ιστορία που με συγκινεί η δύναμή σου και βλέπω ένα κορίτσι άγουρο που μέρα με τη μέρα τρέχει και προσπαθεί να μάθει και να φτάσει στα άλλα κορίτσια. Και αυτό σε σένα με συγκινεί και χαίρομαι που είσαι εδώ και με στεναχωρεί το ότι οι συμπαίχτριές σου δεν σε στηρίζουν και να σε κρατήσουν το παιχνίδι. Με στεναχωρεί πραγματικά. Και εμένα. Και για την Έρη με στεναχωρεί που οι συμπαίχτριές της τη φέρνουν μπροστά μας, γιατί μπορεί να της κοστίσει τη θέση της και λογικά δεν είναι η ώρα να φύγεις ακόμα. Αλλά ούτε η Κωνσταντίνα είναι η ώρα να φύγει ακόμα. Ένα από τα δύο κορίτσια θα πρέπει να αποχωρήσει και πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν σας δώσαν οι συμπαίχτριές σας τη δυνατότητα να μείνετε. Και δεν ρίχνω τον μπαλάκι, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ τις βαθμολογίες όλων των κοριτσιών αυτή την εβδομάδα και υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια στρατηγική. Δεν είμαι σίγουρος, Έρη, ότι μπορείς να αλλάξεις αυτό το στυλ που έχεις στην ηλικία σου, που έχεις κάνει μια πορεία, που είσαι μια γυναίκα χειραφετημένη με το παιδί σου και πάρα πολλές λογικά υψηλότερες προτεραιότητες στη ζωή σου. Το My Style Rock να μείνει προτεραιότητά σου. Και αυτό έδειχνε αυτή η εβδομάδα. Από την άλλη, για την Κωνσταντίνα, που είναι πάρα πολύ αδύναμη, έδειχνε ότι το My Style Rock είναι προτεραιότητά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο που πρέπει να ζυγίσει ζυγαριά και ποια πρέπει να πάρει την ευκαιρία. Και λυπάμαι που κάποια πρέπει να αποχωρήσει. Πραγματικά λυπάμαι. Έρη, σου λείπει το παιδί σου? Σαφώς. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως. Μήπως έχει? Μήπως δεν αφιερώνεις αρκετό χρόνο στο παιχνίδι? Κι όμως αφιερώνω αρκετό χρόνο στο παιχνίδι. Έχω αφήσει πολλά πράγματα στην άκρη για να... Μπορώ να πω ότι έχω αφοσιωθεί κιόλας, όχι απλά... Εγώ δεν το βλέπω. Όμως θα πρέπει το παιδί σου να σου λείψει λίγο ακόμα. Και γι' αυτό, Κωνσταντίνα, λυπάμαι, αλλά πρέπει να αποχωρήσεις εσύ. Ευχαριστώ. Έρη, αποφάσισαν οι κριτές να μείνεις στο My Style Rocks, να συνεχίσει μαζί μας. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνα, έλα εδώ κοντά μου. Έρχομαι. Έλα, πανέμορφή μου. Είσαι και μια κούκλα σήμερα. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήθελες να μείνεις, το ξέρω. Τι έχεις να μας πεις? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Κλαίω τώρα. Πειράζει και αυτό, είναι συνέστημα, είναι λογικό. Αποχωρείς από κάπου που δεν θα ήθελες να φύγεις, η αλήθεια είναι. Αχ, μπορώ να σε πάρω και αγκαλιά. Εμείς πάντως χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθες, που ήσουν εδώ. Με την κριτική σου τη ματιά και τη μαγιά. Έτσι. Θες να πεις κάτι στους κριτές, θες να πεις κάτι στις συμπαίκτριές σου. Ναι. Στους φίλους που μας βλέπουν από το σπίτι. Ναι, στους φίλους θα πω ότι καταρχήν τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα που λαμβάνω όσο καιρό είμαι στο παιχνίδι. Στους κριτές θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τόσο καιρό. Και στις κοπέλες θα πω ότι τις αγαπώ όλες πραγματικά, γιατί είναι η κάθε μία ξεχωριστή με δικό της διαφορετικό χαρακτήρα. Απλά νιώθω αδικημένη απέναντί τους,
Γιατί περίμενα από πολλές εμφανίσεις μου να με έχουν στηρίξει παραπάνω από όσο έπρεπε και να μην είμαι τώρα εδώ. Γιατί έχω κάνει πολύ μεγάλα βήματα για να φτάσω κάποιο επίπεδο σε άλλες κοπέλες και νομίζω ότι το έβλεπαν αυτό. Σε αδείξα, αν πιστεύεις λίγο. Ναι, πολύ. Αχ, ρε Κωνσταντίνα. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Σου εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα, να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, ό,τι φαντάζεσαι, ό,τι κι αν είναι αυτό. Μη μου κλαις άλλο. Όχι, δεν κλαίω. Τώρα είναι η πίεση. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία στο παιχνίδι. Θα ήθελα να μείνω όμως. Έχω πάρα πολλά πράγματα έξω να κάνω. Είναι η αλήθεια. Είμαι σίγουρη για σένα. Είσαι μαχήτρια. Αυτό έχεις μάθει να κάνεις από πάντα. Ναι, ναι. Κορίτσι μου, πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.